σάλτσα ντομάτας για μακαρονάδες και ντοματοχυμός απλώς σε βάζα. Μια πανεύκολη γρήγορη σάλτσα που βάζουμε κατευθείαν από το βάζο στο πιάτο μας, τη μακαρονάδα μας ή τον απλό ντοματοχυμό σε οποιοδήποτε φαγητό. Ξεκινάμε πρώτα με τον απλό ντοματοχυμό. Ας το θυμηθούμε εντάχει. Παίρνουμε ντομάτες κατά προτίμηση ποικιλία Ρώμα ή πομοντόρο. Πλένουμε καλά και κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ντομάτα, αλλά η συγκεκριμένη ποικιλία έχει πλούσια σάρκα, λεπτή φλούδα και όχι πολλά υγρά τα οποία ξενίζουν τη σάλτσα. Βάζουμε στο μπλέντερ για να γίνει πολτός και πετάμε τα ζουμιά. Υπάρχουν βέβαια και οι αποφλοιωτικές μηχανές για τους πιο απαιτητικούς που αφαιρούν φλούδα και σπόρους. Βάζουμε το χυμό σε μεγάλη κατσαρόλα με μια κουταλιά αλάτι. Βάζουμε σε δυνατή θερμοκρασία να βράσει και όταν αρχίζει να δημιουργεί αφρούς, με το κουτάλι βοηθάμε οι αφροί να πάνε και να βράσουν και αυτοί στο μέσο της κατσαρόλας χωρίς να κόψουμε το βρασμό. Αφήνουμε να βράσουν για 20 λεπτά. Εν τω μεταξύ έχουμε έτοιμα τα βάζα μας, τα ελέγχουμε. Μη τυχόν είναι σπασμένα στο στόμιο. Αν θέλετε τα απολυμμένετε σε φούρνο στους 80 βαθμούς για 20 λεπτά, εγώ απλά τα πλένω σε πλυντήριο πιάτων. Χρησιμοποιούμε καινούρια καπάκια κάθε φορά για ασφαλέστερο αποτέλεσμα. Αφού τα έχουμε πλύνει λοιπόν και τα έχουμε σκουπίσει καλά, είναι έτοιμα για χρήση. Αφού περάσουν τα 20 λεπτά, κλείνουμε το μάτι και βάζουμε χυμό στα βάζα μέχρι πάνω. Όπως είναι έτσι καυτή η σάλτσα μας. Κλείνουμε καλά με το καπάκι και γυρνάμε αμέσως ανάποδα. Αν θέλουμε τα βάζουμε σε δροσερό σημείο για να κρυώσουν καλά. Και μετά τα αποθηκεύουμε σε ντουλάπι της κουζίνας μακριά από ζέστη και φως. Δείτε στο τέλος ένα κολπάκι πώς θα ξεχωρίσουμε τα χαλασμένα καπάκια πριν αποθηκεύσουμε τα βάζα μας. Πάμε στη σάλτσα για μακαρονάδα που χρησιμοποιούμε κατευθείαν από το βάζο στο πιάτο μας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα που έχουμε τοποθετήσει πάλι ντοματοχυμό θα βάλουμε μία κούπα ή δύο χούφτες φρέσκο βασιλικό, τον κόβουμε με το χέρι, μία κουταλιά αλάτι, μία κούπα ελαιόλαδο. Προαιρετικά, μια-δυο σκελίδες σκόρδο εγώ βάζω από αυτό που έχω σε αρωματικό λάδι, όπως και μια-δυο κουταλιές από αυτό το λαδάκι. Μία κουταλιά ρίγανη, μία κουταλιά αποξηραμένο βασιλικό, μία κουταλιά πάπρικα γλυκιά και αφήνουμε να βράσει για 20 λεπτά δυνατά. Επιλέγουμε βάζα μικρότερα ώστε να είναι για μια μακαρονάδα η σάλτσα. Γεμίζουμε το βάζο με σάλτσα μέχρι πάνω. Κλείνουμε με το καπάκι καλά και το γυρνάμε ανάποδα μέχρι να κρυώσει, όπως και τα υπόλοιπα. Αυτή τη σάλτσα λοιπόν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως είπαμε παραπάνω κατευθείαν στο φαγητό ή να τη ζεστάνουμε λιγάκι. Όταν τα γυρνάμε από την καλή πατάμε τα καπάκια για έλεγχο και αν ακούσουμε αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Πετάμε αυτό το καπάκι και χρησιμοποιούμε αμέσως το χυμό ή τον ξαναβράζουμε και τον κάνουμε πάλι κονσέρβα. Όπως και αν χρησιμοποιήσετε τη σάλτσα και τον ντοματοχυμό, καλοφάγωτα και καλό χειμώνα!